Η αγάπη είναι ο νόμος της σοφίας πάνω στη γη. Ίγμαρ Μπέρκμαν, 1950. Όλα τα ταξίδια κάποια μέρα θα τελειώσουν. Βρες το σύμπαν μέσα σου και ίσως να ταξιδεύεις για πάντα. Μαχαράτσι, 1999. Η πραγματικότητα στην πράξη. Μέσα στην ιστορία μπορεί να αναγνωρίσει κανείς ένα σταθερό θέμα. Κάτι όμορφο υπάρχει μέσα μας. Κάτι που προέρχεται απλά από το γεγονός ότι έχουμε τη ζωή. Συχνά αναρωτιόμαστε αν μια τέτοια εμπειρία μπορεί να γίνει πραγματικότητα για μας στη δική μας τη ζωή. Πάνω από 30 χρόνια, ένας άνθρωπος ταξιδεύει στον κόσμο, δείχνοντας στους ανθρώπους έναν τρόπο να στραφούν μέσα τους. Το όνομά του είναι Μαχαράτζι. Προσφέρει 4 απλές τεχνικές, με τις οποίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή με την εσωτερική γαλήνη. Ονομάζει αυτές τις τεχνικές γνώση, τον τρόπο να γνωρίσεις αυτή την εμπειρία μέσα σου. Η δέσμευσή του στο να διαδώσει τη γνώση έχει αποτέλεσμα ώστε χιλιάδες άνθρωποι να μπορέσουν να μάθουν αυτές τις τεχνικές και να απολαμβάνουν τη ζωή τους με ένα μοναδικό τρόπο. Μαχαράτζι, πάνω στις θεμελιώδεις αρχές της ζωής. Η αντίληψη της γαλήνης δεν είναι απλά μια αντίληψη. Η ιδέα της αρμονίας δεν είναι απλά η ιδέα κάποιου. Είναι βασική για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα πάνω σε αυτή τη γη. Άσχετα με το πόσο ανυπόφερα μπορεί να είναι, πόσο βία μπορεί να είναι, την ιδέα της γαλήνης, την ιδέα της ηρεμίας, την ιδέα της αρμονίας. Όλοι την έχουν. Μερικές φορές μας απορροφούν οι αιτίες και αγνοούμε, ξεχνούμε. Αλλά μόνο αν μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό το πράγμα που μας σωθεί, που μας διαμορφώνει, που μας διαπλάθει, που μας σπρώχνει με δύναμη προς αυτό το ένα πεπρωμένο, όπου δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Αυτόν τον ένα κόσμο, αυτόν τον ένα χώρο, όπου δεν υπάρχουν συγκρούσεις, όπου δεν υπάρχει λύπη, αλλά υπάρχει χαρά, όπου δεν υπάρχουν αμφιβολίες, αλλά υπάρχει διάβγεια, όπου δεν υπάρχει άγνοια, αλλά υπάρχει γνώση, όπου δεν υπάρχει σκοτάδι, αλλά υπάρχει φως. Και ποιο είναι αυτό σε ένα ανθρώπινο πλάσμα που το σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση? Και για αιώνες, όσοι άνθρωποι το κατανόησαν αυτό, το δεχτήκαν, είπαν, είναι η καρδιά σου. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να ξεχωρίσει πρώτα απ' όλα. Δέχεσαι στη δική σου κατανόηση αυτό το βασίλειο, αυτό το χώρο, αυτή τη μαγεία
που κατοικεί σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα και διαιωνίζεται από αυτό το αίσθημα, από αυτή την καρδιά και οθεί έναν άνθρωπο να είναι σε αυτή τη χαρά, να είναι σε αυτή τη γαλήνη, να είναι σε αυτό το φως. Ποια είναι η δική σου υπευθυνότητα προς αυτό το χορό αυτής της όμορφης αναπνοής που εισέρχεται μέσα σου και σε γεμίζει με ζωή. Σε γεμίζει με ζωή. Αυτόματα. Κανένας δεν την ελέγχει. Κανένας. Αλλά έρχεται. Και έρχεται. Και έρχεται. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Άλλη μία μέρα που θα περάσει. Είτε μπορεί κάποιος να κάθεται και να νιώθει άλλη μία μέρα ολοκληρωτικής απελπισίας και απογοήτευσης και χάους. Είτε μπορεί να νιώθει κάτι τόσο όμορφο μέσα του, αυτή τη χαρά, αυτή την απλότητα της ζωής, την απλότητα αυτής της αναπνοής που έρχεται μέσα του, αυτή τη πιο όμορφη χάρη που ξεχύνεται και συμβαίνει για τον καθένα. Ποιο από τα δύο θα είναι και ποιο θα έπρεπε να είναι? Αν αυτή είναι μια ιστορία, τότε ποιο θα είναι το τέλος της? Και ποιο θα είναι το μάθημα που μαθαίνει κανείς από αυτή την ιστορία, από τον εαυτό σου, από τον εαυτό μου που γεννηθήκαμε πάνω σε αυτή τη γη? Τι καλοσύνη, τι απλή πράξη καλοσύνης, και μια απλή πράξη καλοσύνης η οποία συνεχιζόταν κάθε μέρα που ήμουν ζωντανός, που χωρίς να το ζητήσω μου δόθηκε κι άλλο ένα δώρο, κι άλλο ένα δώρο αυτής της αναπνοής. Ποιο θα είναι λοιπόν? Ποιο από τα δύο θα είναι? Στο τέλος της ιστορίας, αυτό το σώμα, αυτή η ζωή απλά τελειώνουν? Ή στην ιστορία το τέλος είναι ευτυχισμένο και γλυκό, όπου υπάρχει μια όμορφη ολοκλήρωση αυτής της ζωής? Αυτός ο άνθρωπος που είναι μέσα σε αυτή την ιστορία κέρδισε όσο γίνεται πιο πολλά από αυτή τη μικρή ιστορία, από αυτή την περιπέτεια, και ίσως συμβήκαν τόσα πολλά, αλλά παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι ακριβώς που είπαν τόσοι πολλοί από τον Άνακ στον Καμπίρ, από τον Χαλίλ Γκιμπράν, και αυτή η λίστα συνεχίζεται. Το απλό μήνυμα που πάντα ακούγεται αληθινό, αυτό που αναζητάς βρίσκεται μέσα σου. Ο παράδεισος μέσα σου. Εδώ είναι ο παράδεισος. Να αναζητήσεις δεν χρειάζεσαι. Χρειάζεται να κοιτάξεις μέσα σου για να βρεις αυτόν τον παράδεισο μέσα σου, όχι κάπου αλλού. Και αν μπορέσεις να αρχίσεις να καταλαβαίνεις αυτές τις βασικές αρχές, τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι η γνώση. Ένας απλός τρόπος να μπορέσεις να στραφείς μέσα σου. Ένας απλός τρόπος να μπορέσεις να κατανοήσεις. Ένας απλός τρόπος να μπορέσεις να εκτιμήσεις. Ένας απλός τρόπος να μπορέσεις να βιώσεις.
να βιώσω αυτό που είναι σημαντικό για μένα, να βιώσω αυτή τη χαρά που κατοικεί μέσα μου. Και γι' αυτό πρόκειται η γνώση. Με τους πιο απλούς όρους. Ένας εορτασμός της ζωής. Για όλους μας, όποιοι και αν είμαστε, ίσως μας κάλεσε ο φίλος μας, ίσως ήδη έχουμε τη γνώση. Οι άνθρωποι έρχονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μερικοί έρχονται, ακούν και λένε, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι χρειάζεται, τι είναι, τι συνεπάγεται. Ας το ξεκαθαρίσω λοιπόν και αυτό για σας. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είναι αρκετά δύσκολο να δεχτείς. Ένα πράγμα είναι να το ακούς κάθε μέρα, ότι το θεϊκό βρίσκεται μέσα σου, ότι η χαρά βρίσκεται μέσα σου και εσύ μπορεί να λες, ναι, 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 καταλαβαίνω. Τι θαυμάσια σκέψη. Αλλά στην πραγματικότητα να το δεχτείς είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Είναι για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να επιδιώξουν τη χαρά. Που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την καρδιά. Που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή. Που θέλουν να νιώσουν το παράδεισο πάνω σε αυτή την γη. Για αυτούς είναι. Αν σκεφτείς, δώσε μου τη γνώση και όλα μου τα προβλήματα θα λυθούν, το αμφιβάλλω αυτό. Δώσε μου τη γνώση και θα γίνω πιο πλούσιος, το αμφιβάλλω. Θα γίνεις πιο πλούσιος μέσα στην καρδιά σου. Θα γίνεις. Αυτό το ξέρω. Αυτό το έχω δει. Έχω δει. Όχι τους κήπους που ανθίζουν έξω, αλλά έχω δει τους κήπους που ανθίζουν μέσα. Δεν έχω δει το θερισμό έξω, αλλά έχω δει τον θερισμό των καρπών της καρδιάς να γιορτάζεται στη ζωή των ανθρώπων. Σε καλές στιγμές και σε κακές στιγμές, ένας εορτασμός. Μια χαρά και μια ευγνωμοσύνη. Αυτό το έχω δει. Μαθαίνοντας περισσότερο. Ο Μαράτζι διδάσκει στους ανθρώπους τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με την εσωτερική εμπειρία, χωρίς χρέωση. Βίντεο των ομιλιών του προβάλλονται τακτικά σε μέρη σε όλο τον κόσμο. Όποιος επιθυμεί ειλικρινά να κατανοήσει περισσότερο το Μαχαράτζι και τη γνώση είναι ευπρόσδεκτος και θα του δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Για πληροφορίες για το Μαχαράτζι και τη γνώση μπορείτε να επισκεφτείτε τις ακόλουθες σελίδες στο ίντερνετ.